Από την αρχή της ανάληψης της παρούσας περιφερειακής αρχής είχαμε βάλει ως στόχο την επίλυση του μεγάλου ζητήματος που αφορά το ρημοτομικό για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα και πληροφορηθήκαμε από τον κύριο Περιφερειάρχη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και για την παρέμβαση την οποία έκανε στον αντίστοιχο υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, αλλά και για το ενδιαφέρον του γενικότερα στην εξέλιξη αυτού του μεγάλου ζητήματος που αφορά το θέμα του ρημοτομικού του Πανεπιστημίου, αλλά και τη χρηματοδότηση των 15 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ήδη έχουν βγει στον αέρα από την διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και τα οποία αφορούν έργα αναβάθμισης του Πανεπιστημίου στη Φλόρινα. Για μας αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ θετική. Ελπίζουμε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει και να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος που είχε η Φλόρινα όλα τα προηγούμενα χρόνια και να εξελιχθούν τα έργα τα οποία θα δώσουν μεγάλη όθηση όχι μόνο στην αυτοτέλεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αλλά γενικότερα και στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Εμείς με τη σειρά μας, με τον κύριο Περιφερειάρχη, προσπαθούμε να υλοποιήσουμε τους στόχους για όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, όπως είναι ο κάθετος άξονας αλλά και τα αρδευτικά έργα τα οποία έχει δεσμευτεί και ο κύριος Πρωθυπουργός. Και πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο να έχουμε θετικά αποτελέσματα σε όλους τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο για την επιπρόσθετη χρηματοδότηση που χρειάζεται για το φράγμα του παρορίου, το οποίο ελπίζουμε να ολοκληρωθεί μέσα στη νέα χρονιά και επιτέλους να μπορέσουμε να εντάξουμε και το αρδευτικό έργο το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το φράγμα του παρορίου εφόσον πληρωθεί και φυσικά αυτό θα δώσει προστιθέμενη αξία στην αγροτική παραγωγή και γενικότερα στους αγρότες μας στην περιοχή του πρώην Δήμου Κλινών. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τρέχουν σε γρήγορους ρυθμούς και πιστεύω ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα υπάρχει μεγάλη δυνατότητα απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων σε πολύ σημαντικά έργα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας.